Στην Γερμανία επικρατεί μεγάλη ανησυχία για την εξάπλωση της συνδικής μετάλλαξης και μάλιστα οι ειδικοί διαπιστώνουν ότι κάθε εβδομάδα διπλασιάζονται τα κρούσματα της συγκεκριμένης μετάλλαξης, ενώ Παντελή Βαλασόπουλε παρατηρείται και κόπωση στο πρόγραμμα των εμβολιασμών. Ναι, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι τα κρούσματα είναι χαμηλά στη Γερμανία, είναι περίπου 600 σήμερα, περίπου δηλαδή όσο είναι και στην Ελλάδα, με τη Γερμανία να έχει τον οκταπλάσιο πληθυσμό. Όμως, κάθε εβδομάδα τα κρούσματα μετάλλαξης Δέλτα διπλασιάζονται. Πριν δύο εβδομάδες ήταν στο 7%, την προηγούμενη εβδομάδα στο 15%. Τώρα λένε ότι την Παρασκευή που θα ανακοινωθούν τα στοιχεία θα έχουν ξεπεράσει το 30%. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε λίγες εβδομάδες η μετάλλαξη Δέλτα θα έχει επικρατήσει και στη Γερμανία. Την ίδια ώρα παρουσιάζεται και μία κόπωση στους εμβολιασμούς. Μία εικόνα που έχουμε και στην Ελλάδα, μία παρόμοια εικόνα, έχει εμβολιαστεί πλήρως πάνω από το 30%, ενώ το 60% έχει κάνει μία δόση. Δεν αρκούν όμως όλα αυτά με την μετάλλαξη Δέλτα, δεν αρκούν για να χτιστεί το τείχος της ανοσίας και στη Γερμανία. Οι αρχές και οι λοιμοξιολόγοι εξετάζουν το τι μπορούν να κάνουν. Έχει ήδη αρχίσει ο εμβολιασμός των παιδιών άνω των 12 χρόνων, όμως τα παιδιά αυτά φαίνεται ότι δεν πηγαίνουν να εμβολιαστούν, έχουν ξεκινήσει και διακοπές. Άρα, λένε οι ειδικοί, πρέπει να αρχίσει μια ειδική καμπάνια για τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους για να υπάρξει ένα άνετο νέο σχολικό έτος. Αλλιώς το πρόβλημα θα είναι μεγάλο και στη Γερμανία. Μίνα.